Μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά το πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος έκανε στην πρώη ημερησίας διάταξη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Όπως ενημέρωσε, έχει λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι δημοτικές ενότητες της περιοχής θα είναι στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, ενότητες του Δήμου Ιαννητών φαίνεται να παίρνουν το πράσινο φως, ενώ οι μελέτες της πρώτης φάσης του προγράμματος αναμένεται να προκηρυχθούν το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ανά τετράμινο οι επόμενες φάσεις. Τη σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, έκανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέλοντας να δείξει πόσο γρήγορα κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση οι Δήμοι της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε και ο κ. Ελισάφ, οι 208 Δήμοι επί συνόλου 330, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση, ζήτησαν την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 627 δημοτικές ενότητες από τις συνολικά 1044 της χώρας. Εξ αυτών, σε πρώτη προτεραιότητα για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, κατατάχθηκαν 316 δημοτικές ενότητες, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Ιαννητών, σε δεύτερη προτεραιότητα 197 και σε τρίτη προτεραιότητα 114. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσον αφορά την προτεραιοποίηση, έχει δηλώσει ότι αυτή θα ολοκληρωθεί με το συνυπολογισμό 30 κριτηρίων αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Έχουν ήδη συγκεντρώσει τα σχετικά δεδομένα, όπως η μεταβολή πληθυσμού, το δηλωθέν φορολογητό εισόδημα, ο δείκτης αστικοποίησης, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης, οι τουριστικές κλίνες, οι άτυπες βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά και συγκεντρώσεις, η κατευθύνση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, ο υφιστάμενος πολεοδομικός σχεδιασμός, οι ευπαθείς ομάδες και βάσει αυτών των κριτηρίων θα εκτιμηθούν για κάθε δημοτική ενότητα δείκτες προτεραιότητας με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων. Δεν ξέρω αν όλες οι δημοτικές ενότητες, αλλά θα είναι στην πρώτη ομάδα των δημοτικών ενωτήτων που θα συμπεριληφθούν στην εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Και αυτό το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι σύμβουλο, από μια μεριά η εταιρεία η οποία θα το εκπονήσει, επιλογής του Υπουργείου,